στον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο. Φυσικά, τον ευχαριστούμε τον πάρα πολύ. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι. Γεια σας κύριε Αποστολόπουλε, γεια σας. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ και πολλά χαιρετήματα και στους ακροατές σας. Ποιο είναι το ερώτημα, δεν κατάλαβα. Όχι, ήταν μια συζήτηση δική μας. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι εάν πράγματι υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι τα δέντρα θα μεταφυτευτούν, αυτά τα οποία θα χρειαστεί να ξυλωθούν εντός εισαγωγικών προκειμένου να περάσει το μετρό, εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις. Εφόσον υπάρχουν διαβεβαιώσεις για τη μεταφύτευσή τους, από εκεί και πέρα, ποιο είναι το ζήτημα και οι ενστάσεις οι οποίες υφίστανται από διάφορες πλευρές και από την επερχόμενη Δημοτική Αρχή. Καταρχήν, να συμφωνήσουμε ότι το μετρό είναι ένα μέσο το οποίο χρειάζεται στην Αθήνα παντού και όλες τις περιοχές. Είναι το πιο φιλικό, οικολογικό, γρήγορο, ευέλικτο, εξυπηρετεί αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, όλους τους πάντες, από το πιο ας πούμε απλό άνθρωπο μέχρι τον μεγαλοεπιχειρηματία, και χρειάζεται να είναι παντού. Αυτό είναι δεδομένο. Δεύτερο, επίσης είναι δεδομένο, νομίζω και κοινά αποδεκτό από όλους, ότι σε μια πόλη η οποία υποφέρει από την έλλειψη πρασίνου σε περιόδους κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις προϋποθέσεις και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε με κάθε μέσο, να κλειδώσουμε, ας το πούμε έτσι, και να εγγυηθούμε την ασφαλή μεταφορά, μετακίνηση, μεταφύτευση κάθε δέντρου που μπορεί να σωθεί, όχι μόνο στην πλατεία Εξαρχείων, σε κάθε χώρο της Αθήνας. Και αυτό μάλιστα αποτελεί και μια, ας το πούμε έτσι, προγραμματική δέσμευσή μας σε σχέση με το περιβάλλον και την οικολογία, ότι θα κάνουμε το κάθε τι για να σώσουμε δέντρα και να ενισχύσουμε το πράσινο με όσο γίνεται περισσότερο. Κύριε Αποστολόπουλε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά επειδή έχει ανοίξει κόσμος τώρα το ραδιόφωνο του και έχει μια σημασία να το καταλάβει αυτό. Οι διαμαρτυρίες που είδαμε χθες και προχθές στα Εξάρχεια ή και σήμερα, δεν ξέρω, εσείς ζείτε εκεί, το έχετε καλύτερα ως εικόνα από τον κόσμο. Εγώ σήμερα δεν είδα κάποια διαμαρτυρία. Ωραία, χθες και προχθές λοιπόν. Αυτές οι διαμαρτυρίες γίνονται επειδή οι άνθρωποι δεν θέλουν το μετρό ή επειδή δεν θέλουν να φύγουν τα δέντρα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί εδώ πέρα είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα, αλλά θα σας εξηγήσω, γιατί το έχω παρακολουθήσει δεκαετίες με την έννοια ότι η οικογένειά μου είναι στα Εξάρχεια από το 1930. Δεν γεννήθηκα βέβαια τότε, αλλά στη διαδοχή των χρόνων και όσο μεγάλωνα στην περιοχή, έβλεπα και τι γίνεται και συμμετείχα και στα κοινά της περιοχής πρωτού ασχοληθώ με τα δημοτικά, τα πιο κεντρικά και την κεντρική πολιτική. Λοιπόν, διαχρονικό αίτημα των κατοίκων των Εξαρχείων ήταν η ύπαρξη μετρό στην περιοχή. Πρώτο. Είναι ξεκάθαρο, ήταν έτοιμα στην Άρα είναι ψέμα ότι δεν το θέλουν. Προσέξτε. Ανάμεσα στους κατοίκους βεβαίως, πάντα υπήρχε μία πλευρά, κατά τη γνώμη μου μειοψηφία, μικρότερη σε μέγεθος, η οποία είχε τις αντιρρήσεις για διάφορους λόγους. Κάποιοι από αυτούς τους λόγους ήταν εύλογοι, κάποιοι από αυτούς τους λόγους προφανώς υπέκλειψαν διάφορες αντιλήψεις, ας πούμε μονές, φοβίες, και πολιτικές, αν θέλετε, κατευθύνσεις. Αυτοί οι λόγοι που οι άνθρωποι οι οποίοι εκφράζουν εύλογες, όχι αντιρρήσεις, αλλά επιφυλάξεις, είναι αυτοί που λένε ότι πρέπει να διαφυλαχθεί το πράσινο, πάρα πολύ σεβαστό, ή επίσης και αυτοί που λένε ότι θα αυξηθούν, και ήδη έχει γίνει αυτό, πολύ έντονα τα μισθώματα ή τα ενίκια στην περιοχή. Αυτό ήδη έχει γίνει σε όλη την Αθήνα με τα Airbnb. Ξέρουμε ότι υποφέρουν περιοχές όπως το Κουκάκι, η Πλάκα, του Μακρυγιάννη, το Ψηρή, και συμβαίνει και στα Εξάρχεια, που επαυξάνεται λόγω της κατασκευής του σταθμού του μετρό. Καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, όπως ας πούμε για το πράσινο, θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα προστασίας του και να εξασφαλιστεί η μεταφύτευσή του, και νομίζω ότι οι λογικοί άνθρωποι, οι οποίοι νοιάζονται πραγματικά για το πράσινο και έχουν τις αντιρρήσεις, θα το κατανοήσουν αυτό. Και όσον αφορά βεβαίως την αύξηση των ενοικίων και τη ρύθμιση του Airbnb και των. Θα πρέπει και εκεί να δούμε πώς μπορεί σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση να ληφθούν κάποια ρυθμιστικά. Κύριε Αποστολόπουλε, ακριβώς τώρα σε αυτό που λέτε και τα παρουσιάζετε τα πράγματα απολύτως λογικά για και να το κλείσουμε και όλο το θέμα. Και κατανοητά. Υπάρχουν βεβαίως, έτσι, για να σας πω, υπάρχουν βεβαίως και φωνές οι οποίες προφανώς για κάποιους λόγους δεν θέλουν το μετρό. Μπράβο τώρα. Γιατί μην βγούμε και όλοι τρελοί, επειδή τα λέτε πάρα πολύ λογικά και κατανοητά τα πράγματα. Άρα λοιπόν έχουμε αφενός ένα μέτωπο στην όλη συζήτηση. Ποιο είναι το μέτωπο? Ότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι τα δέντρα θα μεταφυτευθούν. Συμφωνούμε σε αυτό. Το λέτε και εσείς ότι υπάρχει και από την κεντρική εξουσία. Και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε όσο γίνεται περισσότερο ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει με όλες τις επιστημονικές. Ακριβώς. Μας λέτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία, και είναι λογικό, των κατοίκων των Εξαρχείων θέλουν το μετρό. Άρα γιατί γίνεται όλη αυτή η κουβέντα, εάν δεν πρόκειται για μια προσπάθεια να υπάρξει και μια προσπάθεια, εντός εισαγωγικών λέξη, να υπάρξει
και ένα άνοιγμα σε αυτές τις ομάδες που μας είπατε κι εσείς, που για λόγους ιδεολογικών εμμονών ή αντιλήψεων θεωρούν ότι τα εξάρχεια πρέπει να είναι άφατο ακόμα και για το μετρό. Γιατί δεν το λέμε ξεκάθαρα να τελειώνει αυτή η κουβέντα. Να πω το εξής. Υπάρχουν και οι σόφρονες δυνάμεις να ενωθείτε προς το σκοπό αυτό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και η προσπάθεια και οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα συγκλίνουν ότι οι σόφρονες δυνάμεις ανεξαρτήτως κομματικής ιδεολογικής προέλευσης. Προφανώς. Συγκλίνει προς τα εκεί, ώστε να εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε να μην υπάρχουν αιτιάσεις οι οποίες δεν έχουν λογική σε μια αντίρρηση, σε ένα μέσο μεταφοράς, το οποίο είναι λογικό να υπάρχει παντού. Βεβαίως, να πω κάτι παραπάνω. Και με αυτό να κλείσουμε. Ναι, και για αυτούς οι οποίοι έχουν αντιρρήσει, λένε ότι δεν θα υπάρχει δημόσιος χώρος. Μπορεί να εξασφαλιστεί δημόσιος χώρος και με διαπλάτηση των πεζοδρομίων της πλατείας, για παράδειγμα, με το ότι μπορεί να γίνει μια περιοχή. Επιμέρους ζητήματα βέβαια, και λύσεις βεβαίως και να ζητηθούν. Το θέμα είναι ο βασικός πυρήνας το ζήτημα. Ναι, βεβαίως, και θα πρέπει λιγάκι να κατανοήσουμε όλοι, νομίζω, σε αυτή την πόλη, ότι όταν κάτι δεν επιβαρύνει και μπορεί να διευκολύνει, θα πρέπει να είναι αποδεκτό. Δηλαδή, δεν βλέπω κάτι παράλογο. Και υπάρχει, ξέρετε, και ένα τελευταίο, επειδή πολλοί έχουν πει ότι τι θα γινόταν εκεί, γιατί μάλιστα θα γινόταν διαφορετικό εάν γινόταν ο σταθμός στην Τοσίτσα, που πλέον τεχνικά από ό,τι γνωρίζω δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ούτως ή άλλως, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και εκεί θα μεταφυτεύονταν επίσης δεκάδες δέντρα, γιατί είναι πεζόδρομο. Είναι πάρα πολύ απλό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να κλείσει εδώ το θέμα και το έργο να προχωρήσει και τα δέντρα να μεταφυτευτούν και οι κάτοικοι πάνω απ' όλα να είναι και αυτοί ευχαριστημένοι. Να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Νομίζω ότι στο τέλος ίσως μπορούμε όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι, αν λιγάκι βελτιώσουμε και λίγο κάποιες προϋποθέσεις και συνθήκες. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ορίστε, Κατερίνα.